Καταγγέλουμε την ανέπεια και απρόκλητη επίθεση των δυνάμεων καταστολής ενάντια στους εργαζόμενους απεργούς. Στο πλαίσιο της σημερινής μαζικής κυνηγοποίησης κατέληξαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Εκεί που έχει καταπλέψει ένα τελικό πλοίο με στρατιωτικό εξοπλισμό με σκοπό αυτό να φτάσει στην Ανατολική Ευρώπη. Καταγγέλνουμε την ανέπεια βία σε βάρος εργαζομένων με αποτέλεσμα ένας από αυτούς να βρίσκεται στο νοσοκομείο, προσαγωγές 9 συναδέλφων και ενός δημοσιογράφου μέλους της ΕΣΥΕΜ που κρατούνται αυτή τη στιγμή. Το έγκλημά τους είναι πως δεν θέλουν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης να μετατραπεί σε ορμητήριο των φρονιάδων του ΝΑΤΟ, πως διαδήλωσαν ενάντια στην εμπλοκή της Ελλάδας, ενάντια στο μακέλεμα των λαών. Αυτό είναι που πονάει την κυβέρνηση. Γι' αυτό αμόλυσε ΜΑΤ και άπια ενάντια στους εργάτες. Το ότι ο λαός δεν θέλει η χώρα του να χωθεί στους πολέμους των υπεραλιστών. Δεν θα τους περάσει. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει τον εργατών ή πάλι. Θα τη σπάσει. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει τον εργατών ή πάλι. Θα τη σπάσει. Η Θεσσαλονίκη λιμάνι των λαών και όχι αρνητήρια των υπεριαλιστών. Η Θεσσαλονίκη λιμάνι των λαών και όχι αρνητήρια των υπεριαλιστών. Απαιτούμε να αφαιθούν ελεύθεροι οι συνάδελφοι οι οποίοι κρατούνται άδικα μέσα στα κρατητήρια. Η πόλη των λαών, η πόλη της εργατικής τάξης Θεσσαλονίκης θα τσακίσει για άλλη μια φορά την τρομοκρατία η οποία ασκείται σε βάρος μας.